Όπως βλέπετε, έχει γίνει η πρώτη φάση του rapid test, τα γρήγορα τεστ για τη διάγνωση του κορονοϊού αν πάσχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Έχει γίνει η πρώτη φάση μέσα στο Σεπτέμβριο που ήταν με τις ομάδες της Α1 κατηγορίας της ΓΑΜΑ Εθνικής. Από χθες η μέρα Πέμπτη έως και αύριο η μέρα Σάββατο και θα πω τις ώρες από 2 μέχρι 5 και αύριο το πρωί Σάββατο 11 με 2 γίνεται η δεύτερη φάση που αντιπροσωπεύει τα σωματεία της Α2 και τα γυναικεία σωματεία ποδοσφαίρου που είναι στην ένωσή μας. Όπως σας είπα, ήταν μια κίνηση που κάναμε γιατί πάντα μας ενδιαφέρει η υγεία των αθλούμενων, των ποδοσφαιριστών, των διαιτητών και των προπονητών στα γήπεδα. Βλέπετε ότι υπάρχει κάποια έξαρση του κορονοϊού και πρέπει πραγματικά να εξεταστούν όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές ώστε το άλλο Σαββατοκύριακο που ξεκινάει και η Α2 να μπουν τα παιδιά με τις διαγνώσεις που θα βγουν από τα τεστ σήμερα. Ελπίζω να μην υπάρχει κανένα θετικό. Θέλω να σας πω ότι στην πρώτη φάση έγιναν 380 τεστ, ήταν και τα 380 τεστ αρνητικά. Ήταν ενθαρρυντικό και πιστεύω να είναι ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα και τα σημερινά. Μέχρι τώρα έχουν γίνει γύρω στα 170-180, υπολείπεται και η αυριανή ημέρα. Και από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει κανένα θετικό. Ελπίζω έτσι να καταλήξουμε μέχρι αύριο. Θα ακολουθήσει και η τρίτη φάση για τις υπόλοιπες ομάδες. Περί τα τέλη Νοεμβρίου θα υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την ΕΠΣ και θα ενημερώσουμε και εσάς για να μπορέσετε να προβάλλετε αυτό το γεγονός, γιατί είναι μια κίνηση που δεν θέλουμε να λιβανίζουμε τα γένια μας. Είναι η μοναδική κίνηση που γίνεται πανελλαδικά από ένωση. Και αυτό είναι μια πρωτοβουλία που πήραμε όλοι μαζί στο Συμβούλιο τον Αύγουστο, τον περασμένο Αύγουστο. Και για να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τον κύριο Νίκα που πραγματικά ανταποκρίθηκε στο κοινό μας και τον Διευθύντη Δημόσιας Υγείας, τον κύριο Διαματόπουλο, που και αυτός ήταν θετικός στο να γίνει αυτή η εξέταση σε όλους τους αθλητές μας. Οι αθλητές μας, από ό,τι ξέρετε, είναι γύρω στους 1.500-1.600 και εκπροσωπούν από τα σωματεία. Τέλος Νοεμβρίου θα έχουμε τελειώσει όλα τα rapid test και πιστεύω από εδώ και πέρα υγεία πραγματικά σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους διαιτητές, σε όλους τους παράγοντες, σε όλους τους προπονητές, να μπορέσουμε να τελειώσουμε τη χρονιά, γιατί βλέπετε κάποιες περιοχές είναι στο κόκκινο. Και αν βγούμε στο κόκκινο νούμερο 4 που λέμε, θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε διακοπή των πρωταθλημάτων. Ελπίζουμε να μην φτάσουμε εκεί και να συνεχίσουμε ομαλά όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπως είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σιδέρη, στα γήπεδα υπάρχει κόσμος τελικά? Κοιτάξτε, στα γήπεδα τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχει πει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εδώ και ένα μήνα, 80 άτομα στο σύνολο, φιλοξενούμενοι γηπεδούχοι, διαιτητές, γιατροί, τραυματιοφορείς και δημοσιογράφοι, στο σύνολο 80. Υπεύθυνοι για την τήρηση του πρωτοκόλλου είναι το σωματείο, το γηπεδούχο, το οποίο θα πρέπει πραγματικά να το τηρήσει το πρωτόκολλο, γιατί βλέπετε ότι υπάρχει μια έξαρση. Υπάρχει μια έξαρση στην επιδημία και αυτό που συνιστούμε να έχουν την κατάσταση που λέει το πρωτόκολλο. Δηλαδή, τα 80 άτομα που παρευρίσκονται μέσα στο γήπεδο να είναι γραμμένα τα ονόματά τους σε καταστάσεις σε περίπτωση που βγει κάποιο κρούσμα, να μπορέσει να γίνει η χνηλάτιση όλων όσων παρευρίσκονται στον αγώνα και τις καταστάσεις αυτές του συνιστώ, ό,τι λέει το πρωτόκολλο, να τις κρατήσουν για 14 ημέρες.